Προχωρά και η διαδικασία στήριξης των πληττόμενων μέσα από τη διαδικασία της κρατικής αρρωγής. Σήμερα πραγματοποιείται η δεύτερη καταβολή της πρώτης αρρωγής εντός της τρέχουσας εβδομάδας μέσα από την πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr. Την εβδομάδα έχουν καταβληθεί αθρηστικά 11,1 εκατομμύρια ευρώ και στο σύνολο μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί 36,7 εκατομμύρια ευρώ σε 6.648 δικαιούχους. Και αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι πλέον άρχισε η καταβολή της πρώτης αρρωγής σε συνέχεια των στοιχείων που λάβαμε από την περιφέρεια Θεσσαλίας και σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, από τη σημερινή καταβολή, ένα ποσό 558.000 ευρώ αντιστοιχεί σε 173 επιχειρήσεις της περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων, όπου είναι και η έδρα της συντριπτικής πλειοψηφίας των περιπτώσεων που έχουμε για τη σημερινή καταβολή, ώστε την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν και οι καταβολές της πρώτης αρρωγής προς τις κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που επιχειρείται και παραπλάνηση της διαδικασίας. Συνεπώς, θέλω ακόμα μία φορά να υπογραμμίσω ότι η διαδικασία που ακολουθείτε έχει ασφαλιστικές δικλείδες που διασφαλίζουν ότι η ενίσχυση θα πάει σε αυτούς που την έχουν ανάγκη, σε αυτούς που τη δικαιούνται. Και η ΑΔΕ δεν έχει σταματήσει τη διαδικασία αυτόματου εντοπισμού στα χωριά που έχουν πληγεί σημαντικά. Αφορά λοιπόν το έργο της ΑΔΕ, προημερών έστειλε σε όλους σχετικό μήνυμα για να υποβάλουν το IBAN τους στα φορολογικά τους στοιχεία, για να το καταχωρήσουν, ώστε να μπορέσουν να λάβουν την ενίσχυση. Κάποιοι ανταποκρίθηκαν, αρκετοί όμως ακόμα όχι. Δυστυχώς, η Θεσσαλία επλήγει μέσα σε λίγες ημέρες από το προηγούμενο και από ένα δεύτερο ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, κυρίως ο Βόλος αλλά και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδος αλλά και της υπόλοιπης χώρας. Και γι' αυτό το δεύτερο πλημμυρικό φαινόμενο προβλέπεται και έχει ενεργοποιηθεί το σχήμα της κρατικής αρρωγής με ενίσχυση για την κάλυψη της οικοσκευής και των πρώτων αναγκών μέσα από τους Δήμους, αυτή τη φορά μέσα από έκτακτη επιχορήγηση που θα τους δοθεί. Επιχορήγηση επίσης προς τις επιχειρήσεις για την κάλυψη των ζημιών τους μέσα από τη συνεργασία με την περιφέρεια και παροχή στεγαστικής συνδρομής για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από την Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων από Φυσικές Καταστροφές. Ο συνολικός αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης ανέρχεται στα 9, εκ των οποίων ένας ασθενής έχει καταλήξει και δύο νοσηλεύονται. Βρίσκονται υπό διερεύνηση 20 περιστατικά. Σημειώνεται εξάλλου ότι συνεχίζεται η εκστρατεία εμβολιασμού έναντι του τετάνου και της υπατήτηδας Α στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Καταγράφηκε ένα νέο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε κάτοικο της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να προσδιοριστεί ο πιθανός τόπος έκθεσης, προκειμένου να καθοριστούν στοχευμένα μέτρα διαχείρισης των κουνουπιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Με όλα τα διαθέσιμα λοιπόν δεδομένα, επιδημιολογικά και εντομολογικά, δόθηκαν συστάσεις για ακμεοκτονίες με εκνεφώσεις υπέρ μικροόγκου σε δύο οικισμούς. Ο τεταΐδατο των περιοχών παραγωγής οστράκων της Πιερίας και της Θεσσαλονίκης δεν παρουσιάζουν ορατή φερτή ύλη. Ωστόσο, προληπτικά έχει κλείσει μία ζώνη παραγωγής οστράκων στην Πιερία, η οποία βρίσκεται κοντά προς τις εκβολές του ποινιού ποταμού, χωρίς όμως να γειτνιάζει με αυτές. Η σάρκα των ψαριών είναι απειλαγμένη από μικροοργανισμούς όσον το ψάρι είναι ζωντανό. Ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσης της αλίας και ανησυχίας για την ασφάλεια του τροφίμου και την κατανάλωσή του.